Εντάξει, σίγουρα έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Νομίζω ότι υπήρχε μια διαφορά στο τέμπο των ομάδων. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Συνεχίζουμε την προετοιμασία μας. Ένα γενικό σχόλιο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, καθότι αύριο φτάνει στο τέλος του. Σίγουρα ήταν μια προετοιμασία γεμάτη. Δώσαμε πολύ δουλειά όλα τα παιδιά. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό ή κάτι. Και κοιτάμε μπροστά. Η φυσική σου θέση είναι η θέση που παίζει και ο coach, που έπαιζε και ο coach στην καριέρα του. Σου έχει δώσει κάποια ιδιαίτερη συμβουλή από την καριέρα που έχει κάνει, πώς να αντιμετωπίζεις, γιατί είναι και διαφορετικό το ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα έχει την εμπειρία ένα παραπάνω όταν είναι η ίδια θέση που ήταν. Σίγουρα για μένα είναι ένα εξτρά κίνητρο που ο coach και εγώ παίζουμε στην ίδια θέση. Προσπαθώ κάθε μέρα να κρατάω και την παραμικρή λεπτομέρεια που σε κάθε συμβουλή μου δίνει. Σίγουρα ένα κίνητρο όταν έχεις κάποιον τόσο έμπειρο δίπλα σου να μαθαίνεις κάθε μέρα. Επόμενος στόχος, γιατί έχεις ήδη 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ήσουν και πέρσι στον ΠΑΟΚ Β. Επόμενος στόχος είναι να κάνεις ένα βήμα παραπάνω, να είσαι αναντικατάστατος, ίσως ένα βήμα στην πρώτη ομάδα ή σίγουρα, να είσαι υγιής. Σίγουρα πρώτα υγεία, αλλά και από εκεί και πέρα κάθε παιδί θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, κάθε παίχτης. Έτσι και εγώ θέλω μέσω μιας full σεζόν, πρώτα απ' όλα υγιής σεζόν, να κάνω το επόμενο βήμα. Η ενσωμάτωση ποδοσφαιριστών στην ανδρική ομάδα σου ανοίγει κάπως την όρεξη ότι υπάρχει η ελπίδα των αγωνιστής και εσύ, αλλά και οι υπόλοιποι συμπαίκτες είναι πιο εφικτό κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι και κάνει πρόοδο. Σίγουρα, νομίζω ότι βοήθησαν πολύ και η δημιουργία των πίτα ομάδων σε αυτό το τομέα. Σίγουρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κίνημα, ας πούμε, ότι νεαροί παίχτες ανεβαίνουν σιγά σιγά στις πρώτες ομάδες. Σίγουρα μας δίνει εξτρά κίνητρο και μας κάνει να δουλεύουμε κάθε μέρα περισσότερο για να είμαστε κι εμείς εκεί πέρα. Σε βάζουμε. Ναι, σε βάζουμε.